Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ναζιστικά εγκλήματα, κατοχή, αντίσταση. Η ιστορία ως εφαλτήριο για την κινηματογραφική μυθοπλασία δεν είναι κάτι νέο για τον Παντελή Βούλγαρη. Τελευταίο σημείωμα ήρθε πέρσι να προσθεθεί σε μια σειρά ιστορικών ταινιών του σημαντικού Έλληνα σκηνοθέτη, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο Ντίσσελντορφ για να παρουσιάσει την ταινία του στο ελληνογερμανικό κοινό, στο πλαίσιο της ελληνικής ταινιοθήκης που εγγενίασε το Μουσείο Κινηματογράφου της πόλης. Μια ιδιαίτερη προβολή για τον Παντελή Βούλγαρη, δεδομένου ότι η ταινία εστιάζει σε πρόσωπα και γεγονότα της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ενός φυλακισμένου κομμουνιστή στο Χαϊδάρι, ο οποίος εξαναγκάζεται να εκτελεί χρέη διερμηνέα για λογαριασμό του διοικητή των SS Καρλ Φίσερ. Ο Φίσερ, κατά έναν παράδοξο τρόπο, τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Έλληνα κρατούμενο. Όταν κορυφώνεται η πλοκή με την ανακοίνωση της εκτέλεσης των 200 φυλακισμένων ως αντίπεινα για τη δολοφονία ενός ναζί αξιωματικού στη Λακωνία, ο Φίσερ προτείνει στον Ναπολέοντα να του χαρίσει τη ζωή του και να στείλει ανταυτού για εκτέλεση έναν συγκρατούμενό του. Ο Ναπολέοντας αρνείται και πέφτει ηρωικά στο απόσπασμα στο πλευρό των συντρόφων του. Ο Παντελής Βούλγαρης αναφέρει: τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρονται κυρίως από τη στιγμή που αποφασίζεται να εκτελεστούν οι 200 της Χεσαριανής, σε ένα μοναδικό βιβλίο του Αντώνη Φλούτζη, ενός γιατρού της φυλακής, ο οποίος ήταν κρατούμενος από το 36 στις φυλακές, που ήταν ο γιατρός της φυλακής του Χαϊδαρίου, την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία. Και ήταν ένας μοναδικός οδηγός, γιατί είχε κάλυπτε όλες τις αναφορές και τις πληροφορίες και τις ατμόσφαιρες της φυλακής. Για τον Γερμανό οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες. Ένα δύσκολο εγχείρημα, μιας και όπως μας λέει ο σκηνοθέτης, χρειάστηκε αρκετό χρόνο και φαντασία για να ανασυνθέσει την ιστορία και το δραματουργικό ήθος των πρωταγωνιστών του. Του Σουκατζίδη, που επιλέγει τελικά τον θάνατο για να ζήσει ως την τελευταία στιγμή με αξιοπρέπεια, και του Φίσερ, που επιλέγει την τυφλή υποταγή στο παράλογο καθήκον που επιτάσσει ο Φίρερ, παρά τις εκλάμψεις ανθρωπιάς που μπορεί να νιώθει. Όπως λέει ο σκηνοθέτης, σε αυτού του είδους τις ταινίες περνάει αρκετός χρόνος ώστε να εξαντλήσεις ό,τι στοιχείο έχει περάσει σε βιβλία, στον τύπο. Μπαίνεις μέσα στην εποχή με αφορμή το πρόσωπο, με αφορμή ένα γεγονός. Πρέπει να καλύψεις το ήθος μιας εποχής. Αλλά πώς εισπράττει ιδιαίτερα το γερμανικό κοινό μια τέτοια ταινία, και γιατί το Μουσείο Κινηματογράφου επέλεξε να ξεκινήσει το δικό του ελληνικό αφιέρωμα με τη συγκεκριμένη? Ο διευθυντής του μουσείου, Bernd Dessinger, απαντά: είναι για μας μια θαραλέα επιλογή να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά προβολών με μια τέτοια ταινία. Μπορεί βέβαια κάποιος να περίμενε ότι θα δείχναμε ένα πιο ανάλαφρο έργο, για παράδειγμα με εικόνες από τα ελληνικά νησιά. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι κάπως τολμηρή η επιλογή μας, αλλά για εμάς αποτελεί μια πρώτη ειλικρινή προσπάθεια να αποτυπώσουμε το συνολικό κινηματογραφικό τοπίο αλλά και την ιστορία της χώρας. Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, η ταινία του Βούλγαρη είναι ιδιαίτερη, γιατί εστιάζει στον βαθύτερο ψυχισμό των ηρώων και στα υπαρξιακά τους εν τέλει ζητήματα που τους θέτουν ενώπιον της συνείδησής τους και της ιστορίας. Η ταινία αφήνει μεγάλο περιθώριο για να προσεγγίσει κανείς τη στάση των βασικών πρωταγωνιστών. Και σίγουρα είναι μια ταινία που αξίζει να δει κανείς σήμερα, μιας και αναπόφευκτα γίνονται συνειρμοί με τη σημερινή κατάσταση στη Βουδαία Ήπειρο. Ο ίδιος θέλησε ακόμη στο τέλος της συνέντευξης προς την Deutsche Welle να μιλήσει και για την ίδια την Deutsche Welle και τον ιστορικό της ρόλο σε μια άλλη χαλεπή περίοδο της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας, την περίοδο της δικτατορίας, σημειώνοντας: η φωνή της Deutsche Welle τις εποχές αυτές της δικτατορίας ήταν μια συντροφιά, μια παρηγοριά, ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο που όσοι μείναμε στην Ελλάδα και τη ζήσαμε αυτή την περίοδο, τις χρωστάμε πολλά. Χρωστάμε πολλά στους ανθρώπους που μας άνοιγαν μια ελπίδα.